Έχει επιστρέψει η γαλλική άμυνα σε οργανωμένη άμυνα. Ζαχάρ Πασιουτίν. Νοσόφ. Καράσεφ. Ξανά Πασιούτιν, χωρίς πίεση το σουτ και τελικά το φάουλ που χρεώνεται ο Φουαρές από τον Γιούγκεμπρατ στον Ζαχάρ Πασιούτιν και θα δώσει στον Ρώσο Γκάρτ δικαίωμα για δύο βολές. Το πρώτο φάουλ του Φουαρές, δεύτερο ομαδικό των Γάλλων, κανένα δεν έχουν οι Ρώσοι. Ο Πασιούτιν που μαζί με τον αδελφό του, τον Ευγένη, ο οποίος είναι στον πάγκο, παίζουν στην Σαρατόφ. Μηδέν-πέντε μετά από 2,5 λεπτά αγώνα. Φουαρές. Για τον Μπιλμπά που έχει βγει πολύ έξω. Τον Μπιλμπά το πιο παλιό και με τις περισσότερες συμμετοχές στην Εθνική Γαλλίας. Δύσκολη προσπάθεια, Φουαρές. Το σούτ ήταν για δύο πόντους, Νοσόφ. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού έχει φύγει ο Πασιούτιν, αλλά τελικά γυρίζουν οι Γάλλοι στην άμυνα. Καράσεφ. Πανόφ για τον Κισούριν. Ουσιαστικά στον Κισούριν και στον Νοσόφ στηρίζονται οι Ρώσοι κάτω από τα καλάθια. Η τάπα του Βάι στον Πασιούτιν και τώρα ο Αχάτ. Έγινε φάουλ του Κισούριν που δεν έδωσαν οι διαιτητές. Γι' αυτό ξεσηκώνεται ο κόσμος εδώ στο ΠΟ. Σε ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο από 7.500 θεατές. Κισούριν, κλέβει ο Ριγκοντό. Ο Αχάτ έχει φύγει πρώτος στον ευνηδιασμό. Και μπροστά στον Νοσόφ καλάθι και φάουλ από τον Άντουαν Ριγκοντό. Η Γαλλία μειώνει σε 2-5 τη φάση. Εδώ βλέπετε την προηγούμενη φάση. Ήταν σε κίνηση ο Κισούριν και έκανε το φάουλ στον Ουαχάτ που δεν έδωσαν οι διαιτές. Και εδώ τελευταία φάση με τον Ριγκοντό να ευστοχεί και να έχει δικαίωμα για δύο βολές και ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά στους δύο πόντους. Εδώ ο Σεργέι Μπέλοφ που έμεινε πια μόνο στον πάγκο χωρίς τον Ερέμιν, ο οποίος βαρέθηκε να είναι μόνιμα ο δεύτερος στον πάγκο της Εθνικής Ρωσίας. 3-5 λοιπόν. Κισούριν με τον Μπιλμπά αντίπαλο μπροστά στον Γάλλο. Αστοχή. Το rebound ο Φουαρές που κάνει πολύ καλή δουλειά στην άμυνα και στα rebounds. Αβδούλου Αχάτ. Φουαρές με τον Πασιούτιν και το φάουλ του Πανόφ. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Φουαρές που θα πάει στις βολές. Ο Λοράν Φουαρές που από την Ορτέζ, από εδώ δηλαδή, σε αυτό το γήπεδο παίζει, πήγε, υπέγραψε πριν από λίγες μέρες συμβόλαιο στην Ταού Κεράμικα στην Ισπανία. Πρωταθλητής Γαλλίας με την Ορτέζ πέρσι και φέτος. Πρωταθλητής Ευρώπης και το 92 ως έφηβος, όταν προπονητής του ήταν ο Ντεβιτσέντσι, ο κόουτς των Γάλλων που διαδέχτηκε τον Μισελ Γκομές στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Καράσεφ, υποπίεση το σουτ για τρεις, έχει κερδίσει το φάουλ από τον Ρίγκοντο μέσα σε αποδοκιμασίες. 5 όλα μετά από 3,5 λεπτά αγώνα. Πρώτο φάουλ του Αντουάν Ρίγκοντο εδώ. Και δικαίωμα στον Βασίλη Καράσεφ, έναν από τους καλύτερους playmakers των ευρωπαϊκών γηπέδων, που κατά παράξενο τρόπο δεν έχει απασχολήσει καμία από τις ελληνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια. 5-6 και 5-7 και μία ακόμη βολή για τον Βασίλη Καράσεφ που δίνει προβάδισμα στους Ρώσους 3 πόντων. Ριγκοντό. Πέρασε για τον Βάις.
Δεν βρίσκει το στόχο το rebound από τον Πανό. Ζαχάρ Πασιούτιν για τον Κισούριν με αντίπαλο τον Μπιλμπά. Κάνει κίνηση ο Καράσεφ. Η μπάλα είναι για τους Γάλλους αφού έφυγε από το σώμα του Ρώσου. Τον οποίο βλέπετε εδώ. Οι Γάλλοι που μέχρι τώρα έχουν μόνο μία ήττα στην πρώτη φάση στην Τουλούζ. Εδώ ο Φουαρές μειώνει στον πότο 7-8. Μία ήττα από την Κυκοσλαβία και έχει νικήσει τα Σκόπια, το Ισραήλ και χθες εύκολα τους Ισπανούς στην δεύτερη φάση, στην πρεμιέρα του ομίλου του ΠΟ. Πανόφ κάνει τη διείσδυση υπό πίεση του Αχατ και του Βάις, ο σέντερ των Γάλλων χρεώνεται το φάουλ. Το δεύτερο φάουλ του Φρέντερικ Βάις, που έχει σημειώσει αρκετή πρόοδο τα τελευταία χρόνια με ύψος 2 μέτρα και 18 εκατοστά. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό τον Μάρτιο και και στο τσακ πρόλαβε το Ευρωμπάσκετ χωρίς να είναι απόλυτα έτοιμος. Και μάλιστα γι' αυτόν έκανε τους πρώτους αγώνες, την πρώτη φάση, σχόλιο ο Γάλλος Πρωθυπουργός, ο Λιονέλ Ζεσπέν, ο οποίος έχει παίξει μπάσκετ σε μικρές ομάδες όταν ήταν νέος και έκανε σχόλιο γιατί ο Ντεβιτσέντι δεν χρησιμοποιεί περισσότερο τον Βάις. Εδώ το φάουλ στον Ρίγκοντο από τον Καράσεφ και εδώ ο Ντεβιτσέντι. Που έχει σε αυτή την ομάδα τρεις πρωταθλητές Ευρώπης με τους έφηβους, το 92, τον Φουαρές, τον Σκιαρά που είναι στον πάγκο και τον Ζουλιέν επίσης που είναι στον πάγκο. Εδώ καταπληκτική φάση από τον Τάρικ Αμπτούλ Ουαχάντ που έρχεται κατευθείαν από το NBA. Εδώ πάτησε γερά με τα δύο πόδια και έβαλε μέσα στο καλάθι τον Νόσοφ. Ξανά εδώ η καταπληκτική φάση, βέβαια ο Νοσόφ είχε μπροστά του τον Βάις και δεν πρόλαβε να βγει έγκαιρα μπροστά του, αλλά αξίζει η φάση αυτή να τη δεις και δυο και τρεις φορές. Ο Ταρίκ Αμπτούλ Ουαχάτ, που το όνομά του σημαίνει άστρο της αυγής, υπηρέτης του Θεού. Η έξοχη προσπάθεια από τον Πανόφ, η απάντηση 9-10, ξανά μπροστά η Ρώση. Και τώρα ο Πασιούτιν δίνει τη θέση του στον πιο τρελό ίσως σουτέρ της Ευρώπης, τον Ιγκόρ Κουτέλιν. Έναν παίκτη που αν βρεθεί στη βραδιά του με το σουτ μπορεί να καταστρέψει οποιονδήποτε αντίπαλο, αλλά μπορεί βέβαια και να σπάσει τα ταμπλό. Εδώ ο Πανόφ έχει φύγει σαν βέλος ο Καράσεφ, δεν προλαβαίνει ο Φουαρές, αλλά κάνει τη δουλειά του αφού ο Καράσεφ υπό πίεση αστόχησε. Πανόφ ακάλυπτος, τελικά δίστασε ένα σουτάρι. Κουτέλιν, λάτος, αμέσως σουτάρι για τρεις. Με το καλησπέρα, 9-13 από τον Ιγκορ Κουτέλιν. 13 δευτερόλεπτα και 14 εκατοστά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ξανά εδώ το σουτ τριών πόντων του Ιγκορ Κουτέλιν και έχουμε time out. Προλάβατε να δείτε αυτή την καταπληκτική φάση, τον εφηβιασμό των Γάλλων. Η πάσα πίσω από την πλάτη του Φουαρές και το κάρφωμα του Μπιλμπά που έφερε τους Γάλλους πίσω με δύο πόντους, 11-13. Ο Καράσεφ εδώ χάνει την μπάλα. Ο Κισούριν κόβεται από τον Βάις. Αλλά οι Ρώσοι έχουν ξανά 30 δευτερόλεπτα που δεν τα χρειάζονται αφού ο Καράσεφ πυροβολεί αμέσως, αλλά δεν βρίσκει στόχο. Την μπάλα στον Ρίγκοντο. Τιλπά. Αμπτούλ Ουαχάτ. Για τον Βάις. Η κίνηση μπροστά στον Νόσοφ. Το rebound ο Πανόφ. Κουτέλιν. Για τον Πανόφ. Τον οποίο μαρκάρει ο Ρίγκοντο. Καράσεφ. Νέο σουτ για τρεις.
Πάλι άστοχος. Ο Νόσο βγάζει έξω αλλά κλέβει ο Ριγκοντό. Ουαχάτ Ριγκοντό, η προσποίηση, αστοχή, την μπάλα από την πλάτη του Μπιλμπά. Είναι για τους Ρώσους. Ενώ έχει βγει και ένα παπούτσι του Μπιλμπά. Εδώ ξανά η προσποίηση του Ριγκοντό, δεν είναι καλό το lay-up. Προσπαθεί ο Μπιλμπά, και μπάλα χτυπά στον νόμο του και βγαίνει έξω. 11 και 14 πριν το τέλος, 11-13 μπροστά οι Ρώσοι και έχουμε νέο time out. Και 15 δευτερόλεπτα. Και τώρα 12-13, ενώ νέα πρόσωπα στην πεντάδα των Ρώσων είναι ο Πετρένκο, που έχει παίξει αντίπαλος του Ηρακλείου με την Τούλα Άρσεναλ τη ρωσική, και ο μεγάλος Πασιούτιν, ο Ευγένη, που έχει τώρα την μπάλα. Παίρνει το σκρίν από τον Νόσοφ. Κουντέλιν με τον Φουαρές. Η διείσδυση μπροστά στον Βάις, αστοχή. Ο Βάις που πήρε και το rebound. Φουαρές ακάλυπτος για τρεις. Βρίσκει το στόχο. 15-13. Οι Γάλλοι περνούν μπροστά με την βόμβα τριών πόντων του Φουαρές. Πετρένκο, η προσποίηση και το φάουλ που παίρνει από τον Μπιλμπά και θα πάει στις βολές. Ο Αλεξάνδρ Πετρένκο. Οι δύο ομάδες έχουν άθλια ποσοστά. 27%. 27%. Μάλλον 25% για την Ρωσία με το προηγούμενο άστοχο στο τριών πόντων του Κουντέλιν. Και 31% για την Γαλλία. Ακριβώς στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, παραμένει το 15-13. Και 15-14. Ριγκοντό, βγαίνει ψηλά για σκρίν ο Αντούλου Αχάτ. Ο Γάλλος που ασπάστηκε στο Ισλάμ και άλλαξε όνομα. Ενώ εδώ είναι ο Τιερί Γκαντού, ένα ακόμη παιδί του Πο, στην Ορτές, ο οποίος παίρνει τη θέση του Μπιλμπά. Ριγκοντό για τον Φουαρές. Το κάρφωμα από τον Άμπτουλ Ουαχάτ, βλέπετε εδώ, συμπαίκτης του στο Γιάκοβιτς και του Ντίβατ στο Σακραμέντο. Θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε περισσότερα για αυτόν τον παίκτη που ουσιαστικά στη Γαλλία δεν έχει παίξει. Λάθος πάσα από τον Πετρένκο. 9 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου και νέα επίθεση για τους Γάλλους που προηγούνται με 3. Έχουν και την επίθεση. 17-14. Εδώ τα λάθη, 1 για τους Γάλλους, 3 για τους Ρώσους. Φουαρές με τον Κουντέλιν. Για του Ριγκοντό, έξοχη πάσα στον Γκαντού. Από εκεί στον Βάις, που μπροστά στον οφό σόφα στο κή. Αλλά έρχεται ο Ουαχάτ να καρφώσει και να πάρει και το φάουλ. 19-14 η διαφορά στους 5. Εδώ ξανά ο Γκαντού, έβγαλε έξοχα στον Βάις. Αυτός υπό την πίεση του Νοσόφα στο χ. Αλλά έρχεται από πίσω να καρφώσει ο Αμπτούλ Ουαχάτ και να έχει για δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή. Εστοχή. Η διαφορά στη μέγιστη τιμή της στους 6 πόντους, 8,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. 20-14 για τους Γάλλους. Πασιούτιν με το Ριγκοντό. Πετρένκο, ξανά Πασιούτιν.
Πέρασε στον Πετρένκο, μπροστά στο Ρικοντό, σουτάρι και εύστοχη. 20-16 από τον Αλεξάνδρ Πετρένκο με την ωραία προσπάθεια που είδατε μπροστά στον Ρικοντό. Ρικοντό για τον Γκάντου. Αμπτούλου Αχάτ. Πέρασε στον Βάις. Ξανά Αμπτούλου Αχάτ. Το σούτ είναι για δύο πόντους, δεν βρίσκει στόχο το rebound, το pass shooting. Έχουν επιστρέψει οι Γάλλοι, ενώ ο νέο πρόσωπο στην πεντάδα των Ρώσων είναι ο Αβλέφ, ο Ρούσλαν Αβλέφ. Νόσοφ. Ενώ ετοιμάζεται και ο Κισούρη να επιστρέψει με την πρώτη ευκαιρία. Αβλέφ πολύ μακριά. Νόσοφ. Από τα 4 μέτρα βρίσκει το στόχο, 20-18, οι Ρώσοι πλησιάζουν στο καλάθι, 7-20 πριν το τέλος, ξανά εδώ η προσπάθεια του Ρώσου Γίγαντα. Γκαντού. Αμπτούλου Αχάτ για τον Φουαρές. Δυσκολεύεται, Γκαντού. Ο Νοσόφ κυρίαρχος στην φάση, αλλά χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του από τον Γκαντού. Ουαχάτ και το φάουλ που παίρνει από τον Πέτρενκο. Εδώ ο Ρίσασερ που είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι. Ο Αμπτούλου Αχάτ ευστοχεί στην πρώτη βολή. 21-18. Ευστοχεί και στη δεύτερη και τώρα δίνει τη θέση του στον Ρίσασερ. Ντέλιν. 22-18, οι Γάλλοι μπροστά με 4. Πασιούτιν για τον Κισούριν. Το σουτάρι για 3. Μακνό rebound από τον Ρίγκοντο. 6,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Έγινε το λάθος. Κισούριν, Πασιούτιν. Για τον Κουντέλιν που βγαίνει έξω από τη γραμμή για να στάρει για 3 και δικαιώνεται. 22-21 οι Ρώσοι στον πόντο, 6-14 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Γκαντού, Ρικοντό με σκορείται, καλάθι και φάουλ, πήρε την εσωτερική από τον Πασιούτιν. 24-21 ξανά η προσπάθεια του Ρικοντό. Θα έχει δικαίωμα και για μία συμπληρωματική βολή, 6 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ενώ ο Φουαρές δίνει τη θέση του στον Σονκό που τον είδατε πριν από λίγο. Ο Μουσταφά Σονκό της Βίλερμπαν, και εδώ είδατε για λίγο τα στατιστικά του Ρίγκοντο. Του Ντέλιν, 25-21 ξανά στους 4 οι Γάλλοι, ακριβώς 6 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο. Του Ντέλιν, Πετρένκο για τον Αβλέφ. Πασιούτιν μπροστά στον Σονκό. Πέμπτο φάουλ από τον Γάλλο. Είναι το έκτο μαδικό των Γάλλων και η μπάλα θα παιχθεί από πλάγι απ' έξω. Ξανά εδώ η προσπάθεια του Πασιούτιν και από άλλη κάμερα, ενώ ο Αβλέφ τώρα δίνει τη θέση του στον Πάνοφ. Εδώ ο Σεργέι Πάνοφ. Κισούριν, Πανόφ. Προσπαθεί να πλησιάσει και βρίσκει το στόχο. Ένα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Σέργεϊ Πανόφ. Οι Ρώσοι ουσιαστικά παίζουν τώρα χωρίς κλασικό σέντερ. Με Κισούριν και Πανόφ. Και τον Πετρένκο. Τρεις φόρουαρντ δηλαδή. Και δύο περιφερειακούς. Τον Πασιούτιν και τον
Κουντέλιν, ο οποίος κυνηγάει τον Ρίγκοντο, ο οποίος πρόλαβε να σπάρει για τρεις και ανταποδίδει. 28-23 η διαφορά στους 5, 5 και 9 πριν το τέλος του μηχρόνου. Τα σιούτιν, η μπάλα έξω από τα χέρια του Ρίγκοντο. Οι Ρώσοι έχουν 16 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Πετρένκο, εδώ ο Ντεβιτσέντζη. Σηκώνει τον Ντικμπέ για πρώτη φορά. Η Σούριν, προσποιήσεις, το rebound του Ρίθασε. Και τώρα Σονκό, οι Γάλλοι με πρόθεση να τρέξουν. Ρίσασε κάνει τη διείσδυση, Γκαντού για τον Σονκό. 15 δευτερόλεπτα ακόμη για τους Γάλλους. Πάντα Σονκό, Ζουλιέν μπροστά στον πανό, φαστοχή. Πασιούτιν, πολύ κακή πάσα. Ο Σονκό με βουτιά αρπάζει την μπάλα από τα χέρια του Ντέλιν και η μπάλα είναι για τους Ρώσους μέσα σε αποδοκιμασίες, αλλά έχουν δίκιο οι διαιτητές και ο Κατσάρο, αφού η μπάλα χτύπησε στα πόδια του Σονκό. Εδώ ο Σονκό και έχουν οι Ρώσοι επίθεση 30 δευτερολέπτων. Ο Ρίγκοντο έδωσε την θέση του στον Ντικβε, εδώ από τα πόδια του Σονκό. Η μπάλα έφυγε έξω. 4 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Οι Γάλλοι μπροστά με 5. Πετρένκο μπροστά στον Γκαντού που δεν πρόλαβε να μαρκάρει. Ο Πανόφ στον επιθετικό rebound. Ο Πετρένκο δεν πρόλαβε να σώσει την μπάλα, η οποία είναι για τους Γάλλους. Είδατε την έκφραση του Πανόφ λίγο νωρίτερα που έχασε ένα εύκολο καλάθι και την ευκαιρία να μειώσει στους 3. Τα rebound 17 για τους Γάλλους, 18 για τους Ρώσους. Γκαντού, Ρίσασερ, ο Ντικμπέ χωρίς ισορροπία, πολύ κακό σουτ. Και τώρα Πασιούτιν. Για τον Πανόφ. Πετρένκο. Πασιούτιν. Έχει ακροβοληθεί ο Κουντέλι και περιμένει την μπάλα για να σουτάρει. Έγινε το λάθος. Με τάκλιν προσπάθησε ο Πανόφ να κόψει τον ευνηδιασμό των Γάλλων, οι οποίοι θα επαναφέρουν από πλάγια την μπάλα, ενώ ο Μπέλοφ θα επαναφέρει όταν θα έχει το δικαίωμα η Ρωσία για αλλαγή. Τον Καράσεφ. Σονκό, βγήκε ψηλά ο Ζουλιέν για το σκριν. Γκαντού, σουτ για τρεις, άστοχο και χρεώνεται το Πανόφ με το δεύτερο του φάουλ και δίνει δικαίωμα στον Τιέρι Γκάντου για τρεις βολές. Εδώ Σκιαρά με την πετσέτα. Εδώ οι συγκρίσεις στις βολές και έχουν τις ορτές και τώρα βγαίνει από το παρκέ δίνοντας τη θέση του στον Βάις. Η διαφορά στους 8, 31, 23, 2 και 48 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ενώ επέστρεψε και ο Νόσοφ στην ρωσική πεντάδα. Κουντέλιν για τον Πετρένκο. Κλέβει ο Ζιλιέν που βγήκε ψηλά για να μαρκάρει τον Πετρένκο. Σονκό, η διείσδυση, Ρισασέρ στη γωνία, κάλυπτος για τρεις, αλλά αστοχή ο Ντικβε. Και τώρα Πανόφ, 2 και 10 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Καράσεφ. Πετρένκο, Πανόφ, βγήκε από τα σκρίνο Κουντέλι. Πρόλαβε και σούταρε για τρεις.
Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει με τον Κουντέλιν. Δείτε εδώ με τι πίεση από τον Ντιγκμπέ πρόλαβε, βρήκε την τρύπα και σούταρε από τα 7,5 μέτρα και μείωσε στους 5, 31-26, 1-35 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Σονκό, Ντιγκμπέ με τον Κουντέλιν. Ο Ρισασέρα κάλυπτο σουτάρι για 3 και ανταποδίδει το τρίποντο του Κουντέλιν και φαίνεται διαφορά ξανά στους 8. 34-26. Πετρένκο, Πανόφ, έβγαλε μόνο του τον Πετρένκο και παίρνει το φάουλ από τον Ζίλιεν και θα έχει δικαίωμα για 2 βολές εδώ ο Σίριλ Ζίλιεν της Racing Paris. Εδώ το σκληρό φάουλ στον Πετρένκο. Μόλι του τη δύναμη. Βρήκε μπάλα και χέρια του Πετρένκο. Εδώ ο Μπέλοφ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την Ural Gate, με επαγγελματική ομάδα τα Ουράλια, καθώς στην εθνική ομάδα δεν βρίσκει, δεν πληρώνεται, είναι 2 χρόνια απλήρωτοι παίκτες και προπονητές. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τη δεύτερη μέρα του Ακρόπολης, του τουρνουά Ακρόπολης στην Αθήνα, εξαφανίστηκε και την Ρωσία Μπούτσαρο, γιατρός της ομάδας, με την με τον Τιχονέκο. Ζίλιεν παίρνει το φάουλ από τον Πετρένκο, 45 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα πριν το τέλος του ημιχρόνου και ο Ζίλιεν θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ζιλιέν και αυτός πρωταθλητής Ευρώπης υπό τις οδηγίες, με τους έφηβους, υπό τις οδηγίες του Ντέβιτ Τσέντζι το 92. Οι Γάλλοι την Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ. Έχουν κρυφό καημό την πρόκριση στην τετράδα στα ημιτελικά και γιατί όχι και για μετάλλιο. Ζιλιέν, το κόψιμο εντυπωσιακό, σταμάτησε την μπάλα στο ταμπλό του Νοσόφ, αλλά έκανε λάθος ο Ρώσος. Και οι Γάλλοι ανανεώνουν την επίθεση και όλος ο χρόνος πλέον μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου. Τα 16 δευτερόλεπτα είναι όλα για τους Γάλλους. Είδατε και τον Σονκό να δείχνει ότι θα γίνει μία επίθεση, θα εξαντληθεί ο χρόνος. 6 δευτερόλεπτα, 4 τώρα. Σουτ χωρίς ισορροπία, ξανά Σονκό. Δεν προλαβαίνει, το ημίχρονο τελειώνει εδώ στο πω 34-27. Οι Γάλλοι προηγούνται με μια διαφορά 7 πόντων της Ρωσίας και στο σημείο αυτό θα γυρίσω το μικρόφωνο στα στούντιο της ΕΤΕΝΑ και θα είμαστε σε λίγα λεπτά ξανά μαζί για την περιγραφή του δεύτερου μικρόφωνου. Ολιβιέ Σενζίν. Από εκεί πήγε στο Σαν Χωσέ, στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο και όταν έγινε τριτοετής ασπάστηκε τον Ισλαμισμό. Και είναι πλέον φανατικός μουσουλμάνος σε σημείο που να απειλεί να μην έρθει στη Γαλλία ενώ άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, αλλά αξίζει τον κόπο να ακούσει αυτή την ιστορία. Απειλούσε ότι δεν θα έρθει στην Γαλλία αν στη φανέλα του δεν έγραφαν το όνομα Ταρίκ Αμπτούλ Ουαχάτ, το καινούριο του όνομα. Τελικά υπέκυψαν οι Γάλλοι και η FIBA που το δέχθηκε, ενώ εδώ ο Νοσόφ με κάρφωμα παίρνει και το φάουλ από τον Βάις και θα έχει δικαίωμα για μία βολή. Δέχθηκαν λοιπόν, μάλλον υποτάχθηκαν τις απαιτήσεις του Αμπτούλ Ουαχάτ και έτσι λοιπόν ο παίκτης που ήταν στο νούμερο 11 του draft το 97 και παίκτης του Σακραμέντο είναι εδώ και βοηθάει τη Γαλλία στο Ευρωμπάσκετ. Ο Κισούριν μειώνει ακόμη περισσότερο, 34-31. Μετά από μισό λεπτό αγώνα
στο δεύτερο ημίχρονο. Φουαρές, υποπίεση κακό σου, τον Μπιλμπά παίρνει το φάουλ από τον Νόσοφ. Το τρίτο φάουλ του Ρώσου Σέντερ εδώ σε αυτή τη φάση. Ριγκοντό. Αμπτούλου Αχάτ για τον Βάις. Προσπαθεί να του κλέψει ο Νόσοφ. Ο Βάις 36-31 από το καλάθι του Γάλλου Γίγαντα, τον οποίο οι Γάλλοι θεωρούν τον καλύτερο ψηλό που έβγαλαν τα τελευταία 20 χρόνια. Το σούτ από τα 6 μέτρα του Νόσοφ ήταν άστοχο. Και νέα επίθεση για τους Γάλλους με τον Ριγκοντό και τον Φουαρές. Βάις. Η πάσα του για τον Αμπτούλου Αχάντ έχει γίνει φάουλ νωρίτερα από τον Πανόφ στον Γάλλο. Το τρίτο φάουλ και του Πανόφ. Αμπτούλου Αχάτ στην επαναφορά για τον Βάις και τώρα Φουαρές. Αμπτούλου Αχάτ. Ο Βάις. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από τον Γάλλο σέντερ και διαφορά στους 7. 38-31 για τους Γάλλους. Μετά από 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Η Σούριν παίρνει το φάουλ από τον Μπιλμπά. Οι Ρώσοι κινδυνεύουν να χάσουν το παιχνίδι με το οποίο συμπληρώνουν 200 αγώνες στα Ευρωμπάσκετ. Ο Αχάντ έκλεψε, ασφάλως θα έχει κάρφωμα. 40-31 τον Αμπτούλου Αχάντ που τον περασμένο Νοέμβριο πέτυχε 31 πόντους, έκανε ρεκόρ καριέρα στο NBA εναντίον των Grizzly στο Vancouver. Ξανά εδώ οι Γάλλοι έχουν μείνει και δικαιολογημένα στο μεγάλο τους αστέρι, τον πρώτο Γάλλο παίκτη που έκανε το μεγάλο βήμα, το μεγάλο άλμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και παίζει στο NBA. Επαναλαμβάνω, συμπαίκτης του Ντίβατ και του Στογιάκοβιτς στο Σακραμέντο. Το φάουλ του Φουαρές στον Κουντέλιν, ενώ η διαφορά είναι στο 9 πόντους, εδώ Φουαρές. Τρίτο φάουλ. Κουντέλιν για τον Ευγένη Πασούτιν. Το μαρκάριο Ριγκοντό, ο οποίος φιλοδοξεί και αυτός να ακολουθήσει τον Οαχάτ του NBA. Έχει και από το Portland πρόταση και από τους Knicks. Από τα 8 μέτρα το σουτ το Κουντέλιν και βάλανε ξανά για τους Ρώσους. Ο Ριγκοντό λοιπόν έχει και από το Portland πρόταση και πρόσφατα από τους Knicks που του δίνουν 2 εκατομμύρια το χρόνο. Εδώ ο Νοσόφ μειώνει στους 7, 40-33 με την προσπάθεια που ξαναβλέπετε. Βουαχάτε για τον Μπιλμπά, ξεκίνησε την προσπάθεια πολύ έξω. Βάις με τον Κισούριν αντίπαλο. 6 πόντι στο δεύτερο ημίχρονο από τον Βάις και διαφορά ξανά στους 9. Κουντέλιν δίστασε αυτή τη φορά να φτάρει για 3, ενώ ο Ντεβιτσέντσι ετοιμάζει τον Ρίσα Σερ. Το φάουλ του Φουαρές, τέταρτο. Και αν δεν ήταν επίοικης ή αν το μάτς δεν γινόταν εδώ στη Γαλλία, ίσως ο Γιούγκεμπρατ να τον χρέωνε με τεχνική ποινή και να τον έβγαζε έξω από το παιχνίδι, αφού διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα. Ο Ρισασέ πήρε την θέση του Φουαρές. Ο Ρισασέ που έκλεψε την μπάλα στην επαναφορά, αλλά με τη σειρά του ο Νοσόφ την πήρε από τον Φουαρές. Και το σούτ για 3 του Πασιούτιν. Νέο επιθετικό rebound των Ρώσων με τον Νοσόφ. Ξανά Πασιούτιν. Κουντέλιν πήρε την εσωτερική μπροστά στον Βάις. Αλλάζει χέρι. Καταπληκτικό καλάθι
από τον Κουντέλιν. Δείτε εδώ ξανά, πήρε την εσωτερική και μπροστά στον Βάις αλλάζει χέρι και με το αριστερό, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, η διαφορά στους 7, 42-35 για τους Γάλλους. Ρικοντό, Αυτούλου Αχάτ, Βάις, ταλαιπωρεί τον Νόσοφ, ξανά Βάις, μπροστά στον, στον Ρώσο Σέντερ. Αστοχή, αλλά η μπάλα φεύγει μέσα από τα χέρια του Κουντέλιν και του Κισούριν. Μπερδεύτηκαν εδώ Πανόφ με φανερή την απογοήτευση στο πρόσωπό του. Νέα επίθεση των Γάλλων με τον Ρίγκοντο. Ντιλμπά. Ο Βαχάς πήρε την εσωτερική, πήρε το διάδρομο από τον Πανόφ και με αυτό το τρομερό κάρφωμα, δείτε ξανά, απολαύστε τον που φτάνει το κεφάλι του Αμπούλου Αχάτ. Οι Γάλλοι μένουν κολλημένοι στον παίκτη τους. 44-35. Ο Κουντέλιν αστόχησε, ο Ρικοντό στο μακρινό rebound. Ρισασέρ στη γωνία χωρίς την παραμικρή πίεση αστοχή. Αλλά ο Μπιλμπά βγάζει ξανά την μπάλα έξω για τους Γάλλους που έχουν επίθεση 30 δευτερολέπτων. Ακριβώς με τη συμπλήρωση 5 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Μπιλμπά για τον Ρίσα Σερ. Ενώ ο Πασιούτιν προσπαθεί να κλέψει και τα καταφέρνει από τον Ρικοντό, ο οποίος αναγκάζεται να κάνει φάουλ στον Ρώσο Γκάρτ. Εδώ ξανά το κλέψιμο του Πασιούτιν και το φάουλ του Ρικοντό. Ενώ νέα πρόσωπο, μάλλον νέα πρόσωπα στην πεντάδα των Ρώσων, ο Κουράσοφ και ο Αβλέεφ. Απέσυρε Κισούριν και Νόσοφ ο Μπέλοφ. Κλέβει ο Αμπτούλου Αχάτ. Μπιλμπά, νέο κάρφωμα. 46-35, οι Γάλλοι για πρώτη φορά σε διψήφιο νούμερο φέρουν τη διαφορά στους 11 πόντους. Εδώ ο Αχάτ στο Μπιλμπά. Προσπαθεί να πατήσει ο Πασιούτιν. Ο Βάις καθαρίζει το rebound και νέα επίθεση για τους Γάλλους. Ενώ για πρώτη φορά με... θα περάσει με την πρώτη ευκαιρία ο Naturalizé Γάλλος, ο Αμερικάνος, ο Ρόνι Σμιθ, που έκανε σπουδαίο παιχνίδι χθες κόντρα στην Ισπανία και με αντίπαλο τον γίγαντα Ουένιας. Ο Ρόνι Σμιθ, πρωταθλητής και αυτός Γαλλίας με την Ορτές, είναι ο αγαπητός, ο αγαπημένος παίκτης των κάτοικων του ΠΟ, γι' αυτό γνωρίζει την αποθέωση. Έπαιξε την Αργεντινή, στην Ελβετία, στην Πορτογαλία και σε 5 ακόμη μικρότερες γαλλικές ομάδες πριν έρθει το πέρσι στο ΠΟ εδώ στην Ορτές και να πάρει 2 πρωταθλήματα πέρσι και φέτος, ενώ πέρασε και μια χρονιά την προηγούμενη, το 96-97, παίζοντας στην Villarban. Ο Ρόνι Σμιθ στα 37 του πια. Η τάπα του Αμπούλου Αχάτ στον μικρό Πασιούτιν. Κλέβει ο αδελφός του, κλέβει με τη σειρά του ο Αχάτ, αλλά η μπάλα φτάνει στους 2 Πασιούτιν. Νέο λάθος, αυτό δεν είναι μπάσκετ βέβαια, αλλά καθόλου δεν ενοχλεί τους Γάλλους που είναι τα 2 τελευταία λεπτά όρθιοι στις κερκίδες του Palais des Sports. Ενώ η διαφορά παραμένει στους 11 πόντους, 46-35. Τρίτο φάουλ του Κουντέλιν. Εδώ το πρώτο κλέψιμο από τον ένα Πασιούτιν που προσπαθεί να δώσει στον αδερφό του. Κλέβει ο Ουαχάτ και στη συνέχεια έγινε το νέο λάθος του Πασιούτιν για να φτάσει μπάλα στα γαλλικά χέρια, στον Μπιλμπά τώρα, στον Σμιθ, από εκεί στον Ρισασέρ. Και αυτός να φτάσει το καλάθι μπροστά στον Κουράσοφ.
48-35, διαφορά εκτοξεύεται στους 13 μετά από 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Αβλέεφ, Ράσοφ, για τον Ζαχάρο Πασούτιν, Ντέλιν. 48-38, ρίχνει τη διαφορά στους 10 ο Ιγκορ Κουντέλιν. Έχοντας στάσει τους 14 πόντους με 4 στα 6 τρίποντα. Ρισασέρ με τον Κουντέλιν. Δεν είναι καλή πάσα του για τον Ρόνι Σμιθ, εδώ. Απόφυτος ενός μικρού κολεγίου του Κάλβεστον του Τέξας. Δεν έπαιξε ποτέ NBA, ούτε καν προσπάθησε. Μετά από 8 λεπτά αγώνα. Διαφορά στους 10 για τους Γάλλους. Ουράσο με τον Σμιθ. Ο μικρός Πασιούτιν για τον μεγαλύτερο αδελφό του. Αβλέφ πήρε την εσωτερική, δεν ως μη γενόμενο το κάρφωμα, αφού πήρε το φάουλ από τον Μπίλμπα. Ενώ παράληψή μου είναι να σας πω ότι δύο θέσεις πιο αριστερά από μένα είναι ο μεγάλος Ρισάρ Ντακουρί, ο οποίος σχολιάζει για τη γαλλική τηλεόραση τους αγώνες της Γαλλίας και έχουμε time out. Με ένα νέο σουτ τριών πόντων ο Κουντέλιν κατέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά στους 7 πόντους, 48-41, 11 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Αμπτούλου Αχάτ για τον Ριγκοντό που προσπαθεί να απαντήσει. Το ριμπάν του Κουράσο Πασιούτιν, ο μεγάλος Πασιούτιν. Η Ρώση που αν χάσουν απόψε από τους Γάλλους και χάσουν και αύριο από τους Γιουγκοσλάβους, κινδυνεύουν να μείνουν εκτός οκτάδας. Στην περίπτωση που οι Ισπανοί αύριο κερδίσουν, μπρος πίσω εδώ. Έχει δίκιο ο Κατσάρο παρά τις διαμαρτυρίες των Γάλλων στις εξέδρες. Εδώ προσπαθεί να δώσει την μπάλα και πετάει πίσω ο Ρίγκοντο. Ο οποίος μάλιστα χρεώθηκε και με φάουλ, το τρίτο του Ρίγκοντο. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα λοιπόν ότι αύριο αν οι Ισπανοί νικήσουν, όπως είναι και φυσιολογικό το Ισραήλ, και οι Ρώσοι χάσουν σήμερα και αύριο, τότε μένουν εκτός οκτάδας. Ο Ρόνι Σμιθ καθάρισε το rebound, Ρίγκοντο. Οι Γάλλοι ζητούν φάουλ του Πασιούτιν στον Γάλλο playmaker. Ρόνι Σμιθ δεν βρήκε το στόχο αλλά πήρε το φάουλ από τον Κουράσοφ. Εδώ Ζαχάρ Πασιούτιν, ο μικρός από τους, ο μικρός από τα δύο αδέρφια. Και εδώ Κουντέλιν που ουσιαστικά μόνος του παίζει τη Γαλλία, έχοντας στάσει τους 17 πόντους με 5 στα 7 τρίποντα. Εδώ η προσπάθεια τελευταία του Ρόνι Σμιθ που θα πάει στις βολές. Παραμένει το 48-41. Και 49-41. Ο μεγάλος Πασιούτιν για τον Κουράσοφ. Ο Ρισασέρ βγάζει την μπάλα έξω. 19 δευτερόλεπτα για τους Ρώσους που θα επαναφέρουν στα μισά του ημιχρόνου με τον Κουντέλιν, τον οποίον βλέπετε εδώ. Κουράσοφ πήρε την εσωτερική και το φάουλ από τον Ρισασέρ. Οι Ρώσοι έχουν τον πόνους των βολών αφού οι Γάλλοι έχουν συμπληρώσει τα 8 φάουλ. Οι Ρώσοι έχουν μόλις 5 ομαδικά. Μουσική
49-42, η διαφορά μειώνεται για, για τους Ρώσους σε 7 και τώρα στους 6. 49-43, ακριβώς στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου. Σονκό πήρε τη θέση του Ρίγκοντο, Ιμπά, για τον Οαχά, τον οποίο ανέλαβε ο μικρός Πασιούτιν και ο οποίος χρεώνεται τώρα με φάουλ. Εδώ το φάουλ του Πασιούτιν που αγκάλιασε τον Αμπντούλ Αχάτ. Βάις και Φουαρές στον πάγκο, ενώ το φάουλ που χρεώνει το μεγάλο Πασιούτιν τώρα στον Σονκό. Εδώ ευγένει Πασιούτιν. Ρόνι Σμιθ. Σονκό. Πάντα Σονκό. Για τον Μπιλμπά, πρωταθλητή Ευρώπης με τη λοιμός του Μάλκοβιτς το 93 στο Φάληρο. Ο Ρόνι Σμιθ αστοχή. Το rebound ο Πανόφ. Και ευκαιρία για να μειώσουν ακόμη περισσότερο έχουν οι Ρώσοι με το σου τριών πόντων. Εύστοχο και αυτό από τον Ιγκόρ Κουντέλιν που φέρνει τη διαφορά στους 3. 49-46, ο Κουντέλιν φτάνει τους 20 πόντους με 6 στα 8 τρίποντα. Κάνει συγκλονιστική εμφάνιση ο Τρελοκουντέλιν, πυροβολώντας ακατάπαυστα έξω από τη γραμμή του των 6-25, προσπαθεί να απαντήσει και τα καταφέρνει ο Αμπντούλ Ουαχάτ. Ο πιο εύστοχος σουτέρ τριών πόντων της Γαλλίας, 52-46, ξανά στους 6 η διαφορά για τους Γάλλους. Η πάσα στον Πανόφ, έξοχη πάσα από τον Κουράσοφ. Ο Πανόφ έφτασε με άνεση στο lay-up, και χωρίς πίεση. Η διαφορά στους 4, 8,5 λεπτά ακόμη. 52-48 για τους Γάλλους. Σονκό, ενώ ο Ντεβιτσέντσι ετοιμάζει να επαναφέρει ξανά τον Ρίγκοντο. Σονκό. Ο Μπιλμπά μπερδεύεται, τελικά κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τον Πανόφ. Ένα δύσκολο σου το rebound το Αβλέφ. Έχει φύγει ο Κουντέλιν στον ευνηδιασμό, τον κυνηγάει, αλλά τελικά με την προσποίηση ο Κουντέλιν φτάνει στο lay-up. Ο Σονκό δεν μπόρεσε, δεν επιχείρησε καν να τον κόψει. Η διαφορά στο καλάθι. 52-50, οι Ρώσοι επιστρέφουν στον αγώνα 7-48 πριν το τέλος, με τον συγκλονιστικό απόψε Κουντέλιν που φτάνει τους 22 πόντους. Ουαχάτ από πολύ μακριά προσπαθεί να καρφώσει χωρίς αποτέλεσμα και το φάουλ που χρεώνεται Πανόφ από τον Κατσάρο, ένα φάουλ που μόνο ο Ιταλός το είδε, έχω την εντύπωση, είναι το 'time out' που ζητά ο Ντέβιτ Τσέντσι. Η μία από τις δύο βολές του Μπιλμπά έφεραν την του Αμπντούλ Ουαχάτ, έφεραν τη διαφορά στους 3 για τους Ρώσους, για τους Γάλλους 53-50. Ζαχάρ Πασιούτιν με τον Ριγκοντό. Ο Πανόφ που έκανε το τέταρτο του φάουλ, προσπαθεί και του κλέβει ο Σονκό. Ένα εύκολο καλάθι με το κάρφωμα του Γάλλου Γκάρτ. Η διαφορά στους 5, 55-50. Και ξανά εδώ η προσπάθεια του Σονκό, 6-40 πριν το τέλος. Αβλέφ, Πανόφ, ξανά για τον Αβλέφ, κλέβει ο Ουαχάτη. Σονκό προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό για τον Σμιθ. Ο Ντεβιτσέντσι ζητάει αργή επίθεση τώρα, 6-20 πριν το τέλος. Σονκό για τον Ρίγκοντο. Πασιούτιν πάει μόνος του στο lay-up.
Και τελικά η μπάλα μπαίνει στο καλάθι με το follow του Αβλεφ. 55-52 οι Ρώσοι μειώνουν στους 3 με την προσπάθεια που βλέπετε εδώ του Αβλεφ που έκανε το follow. Μπιλμπά. Για τον Σόγκο. Πάντα Σόγκο σουτάρει για 3. 58-52 ανάσα για τους Γάλλους. 5,5 λεπτά πριν το τέλος. Η διαφορά στους 6 με την τρίποντη βόμβα του Σόγκο, του Μουσταφά Σόγκο. Κουράσος δεν βρίσκει το στόχο αλλά παίρνει το φάουλ από τον Ρόνι Σμιθ και θα πάει στη γραμμή του φάουλ για 2 βολές. Εδώ ο Ρόνι Σμιθ που έκανε το πρώτο του φάουλ. Και ξανά εδώ η προσπάθεια του Ιγκορ Κουράσοφ που παίζει στην Ελβετία, στην Λουγκάνο. 58-53, ενώ ο Ντεβιτσέντζη ετοιμάζει τον Βάις με την πρώτη ευκαιρία να τον επαναφέρει στον αγώνα. Διώχνει καθόλου νόμιμα ο Μπίλμπα. Εδώ ο Βάις που ακούει τις τελευταίες οδηγίες του προπονητή του. Τον Κόι, διαφορά στους 5, 58-53, ακριβώς 5 λεπτά για το τέλος. Αντούλου Αχάτου. Σονκό. Του έκλεψε ο Κουντέλιν, η μπάλα έφτασε στον Πασιούτιν. Ο οποίος ξανά στον Κουντέλιν. Ψάχνεται για το σούτο Κουντέλιν. Είναι στη γωνία Πασιούτιν για τον Πανόφ. Μπροστά στον Μπιλμπά σουτάρει αυτός για 3. Καθαρίζει το rebound ο Αμπτούλου Αχάτ. 4-20 ακόμη. Και η διαφορά πάντα στους 5 για τους Γάλλους. 58-53. Σονκό. Ενώ ξανά γυρίζει στον πάγκο ο Ντεβιτσέντζη τον Βάις. Η μπάλα από τα χέρια του Μπιλμπά είναι έξω. Και η επίθεση είναι ξανά για τους Ρώσους. Πασιούτιν για τον Κουράσοφ. Ο Ντεβιτσέντζη τώρα σήκωσε τον Φουαρές. Κουράσοφ, ο Πασιούτιν. Αβλεφ για τον Πανόφ. Πασιούτιν δίστασε ένα σουτάρι για 3. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για την ρωσική επίθεση. Αβλεφ προσπαθεί να πλησιάσει. Είναι δυνατός. Πήρε την εσωτερική από τον Σμιθ. Πέτυχε το καλάθι. Πήρε και το φάουλ. Και μειώνει στους 3. 58-53 εδώ ξανά. Ο Αβλεφ που θα έχει δικαίωμα και για μία συμπληρωματική βολή. Ο Αβλεφ που είναι δεν είναι 2 μέτρα, αλλά είναι πολύ δυνατός και έχει πολύ καλό άλμα. Και με το έμεσο τρίποντο φέρνει τη διαφορά στο καλάθι. 58-56, 3,5 λεπτά ακριβώς για να τελειώσει το συγκλονιστικό όπως εξελίσσεται παιχνίδι Γαλλίας-Ρωσίας. Ρίγκοντο. Του κλέβει ο Πανόφ. Αλλά γίνεται το λάθος από τον Αβλεφ για τον Κουντέλιν. Πάντα Ριγκοντό, τον οποίον έκαναν 2 φορές παγίδα στο μαρκάρισμα η Ρώση, αλλά ξέφυγε ο Γάλλος playmaker και ο οποίος κάνει μόνος του την προσπάθεια. 60-56 από τον Άντουαν Ριγκοντό που στα δύσκολα παίρνει την ευθύνη και δημιουργεί μόνος του φάσεις όπως αυτή εδώ. Κουράσοφ για τον Πανό. 3 δευτερόλεπτα, επιθετικό φάουλ δίνει ο Γιούγκεμπρατ στον Αβλεφ. Αυτό μάλλον σφύριγμα έδρας ήταν. 2:40 πριν το τέλος. Η μπάλα ξανά στους Γάλλους που προηγούνται 60-56 και έχουμε νέο time out.
Enjoy. Αυτό που θέλω. Χαρτομάτιλα, τσίχλες. Τσίχλες, χαρτομάτιλα. Τσίχλες. Financial Times, λουλούδια, χαβιάρι, α... Την ανωτερότητα μιας Rover 400 τη ζεις από μέσα. Rover 400. Τώρα η Intercar φέρνει τη Rover πιο κοντά. Επισκεφτείτε τους αντιπροσώπους Rover. Not everybody's idea of a pet. But of course I'm not everybody. Sure, it upsets the neighbors because they can't play like me. I used to dream of a white wedding. What a nightmare. Southern comfort. Southerners have their own rules. Η Άλτζητα παρουσιάζει το παγωτό των παγωτών. Ρανιέρι, μοναδικά βελούδινη υφή σε τρεις πολύτιμες γεύσεις. Σοκολάτα, τιραμισού, φρούτα του δάσους. Ρανιέρι, το παγωτό των παγωτών, στα ψυγεία της Άλτζητα. Επιστρέψαμε στο Πο, όπου ο Κουτέλιν χρεώθηκε με το τέταρτο του φάουλ στην προσπάθεια εδώ που βλέπετε του Σονκο. Και ο playmaker της Βιλερμπάν θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, 2 και 17 πριν το τέλος. Εδώ Μπέλο Φανίσικος, αφού ξέρει ότι αν χάσει απόψε, αν χάσει και αύριο από τους Ιουγκοσλάβους, μένει εκτός οκτάδας. Καθώς κουβαλάει την ήττα από την πρώτη φάση, την ήττα που έκανε από τους Ισπανούς σε 72-69, η διαφορά στους 6, 62-56, 2 και 5 πριν το τέλος. Κουτέλιν μέσα σε αποδοκιμασίες και σφυρίγματα. Πανός για τον Κουράσο. Ξανά Πανός. Πήρε την εσωτερική, ένα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Σέργεϊ Πάνοφ, που μειώνει στους 4-1 και 53 πριν το τέλος. Έξοχη προσπάθεια από τον Σέργεϊ Πάνοφ. 62-58. Ρίγκοντο με τον Κουντέλιν αντίπαλο που έχει 4 φάουλ. Σονκό με τον Ευγένη Πασούτιν. Ο Φουαρές με τον Αβλέεφ. Ρίγκοντο. Δύσκολη προσπάθεια, στοχή, αλλά από τα χέρια του Σμιθ η μπάλα ξαναφτάνει στους Γάλλους, που έχουν νέα επίθεση 30 δευτερολέπτων. 1 και 20 ακόμη. Σονκό. Και το φάουλ του Κουράσοφ. 1 και 14 πριν το τέλος. Και ο Σονκό ξανά στη γραμμή του φάουλ για βολές. Εδώ το καθαρό φάουλ με το σώμα του Κουράσοφ. Και εδώ ο Ντέβιτ Τέντζι. Τα 3-58. Η διαφορά στους 5. Ο Σοκό με 8 πόντους και 3-3 βολές. Και τώρα 4-4. Η διαφορά πάλι στους 6. 64-58. 1 και 10 ακόμη. Πασιούτιν. Πανό. Ξανά Πασιούτιν. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνο Κουτέλιν για να σουτάρει. Πανόφ κάνει την διείσδυση και φτάνει στο κάρφωμα. 64-60, ο Πανόφ μειώνει στους 4. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 51 δευτερόλεπτα ακόμη. Οι Ρώσοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν έχουν πρόθεση σε αυτή τη φάση να σταματήσουν το χρόνο με φάουλ. Προτιμούν να βγάλουν κάποια καλή άμυνα, αλλά και πάλι και αν σουτάρουν για 3 δεν τους φτάνει. Είναι πίσω με 4. Σονκό κάνει τη διείσδυση. Το rebound ο Κουράσοφ στα 23 δευτερόλεπτα, αλλά γίνεται το λάθος. Τώρα πρέπει να γίνει το φάουλ. Και το κάνει ο Αβλέφ στον Ρίγκοντο. 16 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα πριν το τέλος. Η διαφορά στους 4 για τους Γάλλους και έχουμε time out που ζήτησε ο Μπέλο.
απόσταση 2 τριπόντων από τους Ρώσους που βιάζονται με τον Πασούτιν. Κουντέλιν. Η μπάλα έξω από τα χέρια του Σονκό. 7 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Ο χρόνος είναι πολύ λίγος για τους Ρώσους. Πρέπει να απαντήσουν με 2 σου τριπόντων. Εδώ Πανόφ αστοχεί. Ο Αβλέφ αστοχεί και αυτός. Ο Κουράσοφ. Πανόφ με ταμπλό με την εκνοή. Το καλάθι μετρά, αλλά οι Γάλλοι νικούν 66-62. Μικρόφωνο γρήγορα. Καθόλου τους Γάλλους.